Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 13 Μαρτίου. Είναι η πρωινή επισκόπηση. Το ενημερωτικό σας ραντεβού με τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Να περάσουμε να δούμε τους ε, τίτλους της ημέρας. Ορκίζεται στις 11 το πρωί η νέα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Είναι η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα της χώρας. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τη Βουλή η διαβίβαση από τον πρόεδρο τη Επιτροπή Προκαταρκτική Εξέταση τεσσάρων φακέλων με καταθέσει μαρτύρων, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η κατάθεση συμπληρωματική πρόταση για τη διερεύνηση νέων αδικημάτων από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου χρειάζεται πρόταση με τι υπογραφέ 30 βουλευτών, ενώ θα πρέπει να διεξαχθεί νέα ψηφοφορία και απαιτούνται 151 ψήφοι για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Μοναδικό αντικείμενο σήμερα στων εργασιών τη Βουλή, όπω θα μπορούσε να είναι άλλο, από την ορκομοσία τη νέα Προέδρου. Ορκομοσία σύμφωνα με το άρθρο 33 του Συντάγματο τη εκλεγή Προέδρου τη Δημοκρατία, κυρία Εκατερίνη Σάκελαροπούλου. Να περάσουμε τώρα στα μέτρα που ε, ανακοινώθηκαν και από τον πρόεδρο τη Βουλή, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, για τον ε, κορονοϊό. Μεταξύ άλλων, ε, αποφασίστηκε ο δραστικό περιορισμό παρουσιών στη συνεδρίαση για τη σημερινή ορκομοσία τη Νέα Προέδρου. Επίση, οι συνεδριάσει όπου θα ψηφίζονται τα νομοσχέδια θα γίνονται με τη διαδικασία τη οργανωμένη συζήτηση, στην οποία θα παίρνουν μέρο ειδικοί αγορητέ και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Αποφασίστηκε επίση ο περιορισμό των εκδηλώσεων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και καθώ και να μην πραγματοποιούνται επίσημε αποστολέ βουλευτών σε χώρε που έχουν αυξημένα προβλήματα, πιο οξυμένα τα προβλήματά του με τον κορονοϊό. Και επίση, ε, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργία του βρεφονιπιακού σταθμού τη Βουλή. Και να περάσουμε τώρα στα ρεπορτάζ. Η επάρκεια αγαθών είναι εξασφαλισμένη για του επόμενου μήνε, διαβεβαίωσε από το βήμα τη Βουλή ο Υπουργό Ανάπτυξη, Άδωνη Γεωργιάδη. Αναφερόμενο στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα εμπορικά σήματα, ο Υπουργό Ανάπτυξη, Νίκο Παπαθανάστη, τόνισε ότι συμβάλλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το ρεπορτάζ είναι του Θάνου Χατζόπουλου. Καθησυχαστικό ω προ την επάρκεια αγαθών στα σούπερ μάρκετ εμφανίστηκε ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη, συνιστώντα ψυχραιμία. Ενώ, όπω είπε, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί επαγρυπνούν για τα φαινόμενα σχροκέρδεια. Πανικό στα σούπερ μάρκετ τη αγορέ δεν δικαιολογείται. Η επάρκεια των τροφίμων στι αγορέ μα, των βασικών αγαθών, είναι απολύτω εξασφαλισμένη για του επόμενου μήνε. Δεν χρειάζεται κανένα πανικό. Δεύτερον, τα συνεργεία τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτού του Υπουργείου Ανάπτυξη μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία κάνουν ασταμάτου ελέγχου. Από την πλευρά τη εξωματική αντιπολίτευση, τονίστηκε η ανάγκη λήψη οικονομικών μέτρων για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Σήμερα που υπάρχει η κρίση του δημόσιου, η κρίση δημόσιας υγείας, κατανοείτε ακόμα και εσείς η σκληρή φιλελεύθερη παράταξη στη χώρα, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, παρά μόνο μέσω της ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας χρειάζεται να ενισχυθεί πολύ παραπάνω από τα 15 εκατομμύρια τα οποία προβλέπονται Κατά την άποψή μα, χρειάζεται ένα μεγάλο κονδύλι, τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κρίση την οποία έχουμε μπροστά μας. Τι δηλώσει του προπονητή τη Λίβερπουρν, Γιούργεν Κλοπ, επιστάτευσε ο Αδρέα Λοβέρδο για να τονίσει την υποχρέωση όλων να πειθαρχούν στι οδηγίε των επιστημόνων. Όταν ερωτήθηκε τι πρέπει να γίνει με τον ε, ιό, και απάντησε ότι γιατί ρωτάτε έναν άνθρωπο που φοράει καπελάκι και έχει μούσει και είναι μέσα σε ένα γήπεδο, να ρωτάμε του επιστήμονε. Και αυτή είναι και η δική μας άποψη. Στο τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και συγκεκριμένα στο ότι λόγω του κορονοϊού πρέπει να αποφεύγονται συναθρήσεις ακόμα και των θρησκευτικών εκδηλώσεων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αναφέρεται στοχευμένα μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί δεν έκανε αναφορά και για τα τζαμιά. Στα τζαμιά δικαιοφορεί ο κορονοϊός. Εκεί δεν έχει συνάθρηση. Έχει συνάθρηση εκεί της Δημοκρατίας. Αλλά γιατί στοχευμένα μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος. Δηλαδή, εντροπίστηκε ο τρόπο μετάδοση του ιού μέσω τη Εκκλησία, μόνο τη Ελλάδο, μόνο μέσω Ορθοδοξία. Τι προτάσει του Γιάννη Βαρουφάκη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσει του κορονοϊού στην οικονομία, επανέλαβε ο Κρήτονα Σένη. Κατάργηση τη προπληρωμή φόρου για το 95% των επιχειρήσεων, το 95% του προπληρωμή φόρου για τι επιχειρήσει, έχει ένα δημοσιονομικό κόστο 510 εκατομμύρια. Έκδοση 50% του ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου και Παραμεθόρων περιοχών, με ξέρει, στα μεγάλα, τα, νησιά μεγάλων αντικειμενικών αξιών, μήκο Σαντορίνη Πάρο. Δημοσιονομικό κόστο 300 εκατομμύρια ευρώ, επειδή θα πληγούν από τον τουρισμό, του τουρισμού. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη για τα εμπορικά σήματα και την ασωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών ψηφίστηκε με ευρία πλειοψηφία. Στοχεύει στην ενίσχυση τη ανάπτυξη και τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό τώρα επιτυχάνεται μέσω της ενδυνάμωσης και της προώθησης της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους της, ε, της πολιτείας μας καθώς επίσης και της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Να μείνουμε στην συζήτηση στην Ολομέλεια, που εκτό από τι επί της του νομοσχεδίου και για τον κορονοϊό, είχαμε και δηλώσει για εθνική ομοψυχία απέναντι στι τουρκικέ προκλήσει, αλλά και διαξυφισμού ανάμεσα σε στελέχη τη κυβέρνηση και τη αξιωματική αντιπολίτευση. Το ρεπορτάζ είναι του Κωστή Παρά. Η έντονη προκλητικότητα τη Άγκυρα και οι απειλέ Ερντογάν, σε συνδυασμό με την πίεση του μεταναστευτικού, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά κρίσιμο σκηνικό για τη χώρα, με τι πολιτικέ δυνάμει να τονίζουν την αναγκαιότητα εθνική ομοψυχία. Απέναντι στο θράσος απέναντι στην προκλητικότητα, στην παραβατικότητα, στο τσαλάκωμα του διεθνούς δικαίου, είμαστε όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Ελληνίδε, όλες οι Ελληνίδες ενωμένοι με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης, με αίσθημα αλληλεγγύης, με αίσθημα δημοκρατικής ευθύνης, απέναντι σε κάθε είδους εσωτερική πατριδοκαπηλεία, της καινού περιεχομένου κραυγές και τον εθνικισμό. Η συνένεση των πολιτικών δυνάμων είναι το ελάχιστο ζητούμενο για τον ελληνικό λαό. Και δεν έχω καμιά δυσκολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καλωσορίσω τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σε μια στάση όπως αυτή προκύπτει από τη χθεσινή του δήλωση στη γραμμή της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας. Καταδικάζουμε την περίπτωση της αυτόκλητης και ζημιογόνου ενδεχομένω ναι, και συγχαίρουμε και τιμούμε αυτού που βάζουν τα συμφέροντά του και το σώμα του μπροστά για να προστατεύσουν την πατρίδα. Ωστόσο, το συνενετικό κλίμα δεν επιβεβαιώθηκε κατά τη συνεδρία τη Ολομέλεια, αφού κορυφαία στελέχη τη κυβέρνηση και του ΣΥΡΖΑ διασταύρωσαν τα ξύφη του και το θερμόμετρο τη πολιτική αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναστέλλεται η κριτική πρώτων και δεύτερον, δεν σημαίνει ότι θα ανεχθούμε συμψηφισμού ή ταυτίσει όπω αυτέ που έκανε πριν από λίγε μέρε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, χαρακτηρίζοντα τον ΣΥΡΙΖΑ δούριο ύπο του Ερντογάν, επειδή σα κάνουμε κριτική για δικέ σα απαράδεκτε ενέργειε στη διαχείριση του προσφυγικού. Εάν ο αδερφό μου ήταν σε διαδήλωση στο Λονδίνο και φώναζε Οι Έλληνε είναι φωνιάδε των λαών θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση κύριε Τζανακόπουλε όταν είναι η χώρα στην κατάσταση που είναι. Ο ύφο, η έπαρση, η αλαζονία, οι αντόμινε επιθέσεις τις οποίες εξαπολύει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ακριβώς τα σημεία και τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον ακροδεξιό και βάρβαρο λόγο τον οποίο αναπαράγει σε όλη την πολιτική του σταδιοδρομία ο κύριος ο οποίος σήμερα θέλει να εμφανίζεται ως υπουργό της ελληνικής δημοκρατίας. Όταν χρησιμοποιείς με ανεύθυνο, με ύπουλο και με άνανδρο θα έλεγα τρόπο να αποσπάσεις από τα υπόλοιπα λεγόμενα ενός πολιτικού σου αντιπάλου, να τα διαστρεβλώσεις, να τα διαδώσεις στα social media ή δεν ξέρω σε ποια άλλα ηλεκτρονικά media προκειμένου να τον παρουσιάσεις ότι ουσιαστικά υιοθετεί τις απόψεις της Τουρκίας. Βαρεμένος για ευρώ. Έχουν βγει με τις καραμπίνες για να προτατεύσουν τις βίλες τους. Επιλέξει τώρα από κάτω. Επιλέξει. Έχουν χτίσει παράνομες βίλες στο βιώτυπο του Εύρου και βγήκαμε τις καραμπίνες να τις προστατεύσουν. Όμω και η κατάσταση τη ελληνική οικονομία αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την αξιωματική αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Υπουργό Ανάπτυξη ότι αγνοεί τα στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ και παρουσιάζει θετική εικόνα και τον Άδων Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι τη πρόκληση. Το φοβερό ότι συνεχίζεται Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη να μιλάτε για απογείωση τη οικονομία όταν εκτό από τον PMI και όλου του δείκτε εμπιστοσύνη των αγορών, όλοι οι άλλοι γνωρίζετε, γνωρίζατε ότι δεν πάνε καλά ή κοροϊδεύετε συνειδητά το ελληνικό λαό ή δεν έχετε επαφή με την πραγματικότητα. Δεν σας πιστεύει κανένας. Είστε ως γνωστόν ρεζίλη των σκυλιών στους οίκους αξιολόγησης. Ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο, αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, ζήτησε από του πολίτε να κάνουν εμπάργκο σε προϊόντα που προέρχονται από την Τουρκία και επανέλαβε την πρότασή του να στηθεί τσιμεδένιο φράχτη στα σύνορα. Ξέρετε ότι είσαι φτωχό, βρίσκει ό,τι να είναι. Βάζει και για κότε, για κουνέλια κτλ. στο χωριό που ζούσαμε εμεί. Κάντε να αποφασίσουμε, κύριε Υπουργέ, να πείτε τον Πρωθυπουργό να κάνουμε έναν φράχτη πραγματικά τσιμεντέκ. Κοντά μα στο στούντιο για να συζητήσουμε τα θέματα τη επικαιρότητα έχουμε τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον Ομό Φλωρίνη, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. ο κορονοϊό είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Δείξαμε ένα ρεπορτάζ. Δείξαμε και για το μεταναστευτικό που είναι ένα θέμα Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε εμεί μέσα στη μέση που το πληρώνουμε την νύφη. Ε, το θέμα όμως το, που απασχολεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο σήμερα είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατία. Ε, Δημοκρατίας. Έχουμε κοντά μας και την Άννα Σιμινάκη την καλή συνάδελφο. Καλημέρα Γιώργο σε όλους. Ε, της Νέας Προέδρου και θα μας επιτρέψει την κυρία Αντωνία να ξεκινήσουμε από Φεβαίως. την Άννα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα είναι για αυτή την ειδική συνεδρίαση. Ε, κάποτε λέγαμε λαμπρή τελετή, τώρα λέμε μια σεμνή τελετή. Προσαρμοστήκαμε στις ανάγκες των καιρών. Ε, γύρω στις 10.30 θα πρέπει να έχουν προσέλθει Όλοι οι βουλευτέ. Στι 11 παρατέταρτο θα γίνει η υποδοχή του αρχιεπισκόπου. Το όλοι στο διακόπτο το όλοι είναι σχετικό. Γιατί λόγω, των μέτρων... 35. Ναι, λόγω των μέτρων. <laughs> <laughs> ναι. Είπαμε ότι είναι πολύ περιορισμένοι. Κάποτε μιλούσαμε για χίλιους καλεσμένους. Τώρα μιλάμε για 35 βουλευτέ περίπου και λιγότερου από 100 ε, καλεσμένους είτε στα θεωρία, γενικώ και... επίσημοι. Όλοι το μαζί δεν Πρόεδρου. ξεπερνάνε του 100. Το περιβάλλον τη νέα Προέδρου ε, για 6 άτομα από το συγγενικό τη πρόσωπο από το συγγενικό τη ε, κύκλο, με και θα κάθονται και στα θεωρία με απόσταση μεταξύ τους. Γύρω στι ε, 11 και 20 θα είναι η τελετή της ε, ορκομοσία της κυρίας Σακελαροπούλου και ακολούθω θα αποχωρήσει ε, και θα έχουμε την κατάθεση Στεφάνου στο ε, μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και ακολούθως την ε, παράδοση παραλαβής στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, εσείς κύριε Αντωνιάδη, το κόμμα σας είναι το που πρότεινε πρώτο την νέα πρόεδρο, η οποία πήρε ψήφο εμπιστοσύνη στην ουσία από πολλά κόμματα, με ευρία πλειοψηφία. Τι ναι, περιμένετε ναι. από την ε, καταρχάς της. Καταρχά, να πούμε ότι ήταν πολύ σημαντικό γιατί ήταν κοινή αποδοχή. Ε, Ομόθυμα νομίζω η Βουλή στήριξε την επιλογή της συγκεκριμένη. Είναι σημαντικό και για τη χώρα μα γιατί έχουμε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο. Εγώ θέλω να τη ευχηθώ καλή θητεία νομίζω ότι παρότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και αυτό βλέπετε ότι έχει αντίκτυπο σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις ας πούμε όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Σιμινάκη θα μπορούσε να είναι μια λαμπρή τελετή καταλήξαμε στο ότι είναι μια σεμνή τελετή έστω και έτσι όμως στέλνει τα δικά της μηνύματα έχει δίπλα της όλη την πολιτική ηγεσία και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά Μάλιστα να δούμε στο σημείο αυτό το βιογραφικό τη νέα Προέδρου, όπω το επιμελήθηκε η καλή συνάδελφο και η αρχισυντάκτρια η Ελένη Κωνσταντή, και να αποδεσμεύσω την Άννα Σιμινάκη που έχει μπροστά τη ρεπορτάζ να κάνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το ύπατο πολιτιακό αξίωμα τη χώρα, διαδεχόμενη τον Προκόπιο Παυλόπουλο. Η Εκατερίνη Σακελαροπούλου προτάθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το αξίωμα του Προέδρου τη Δημοκρατία στι 22 Ιανουαρίου και εξελέγει από τη Βούλη των Ελλήνων με 261 ψήφου. Πρόεδρο τη Δημοκρατία εκλέγεται η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Η Εκατερίνη Σακελαροπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1956 με καταγωγή από τη Σταυρού Ξάνθη από την πλευρά τη μητέρα τη. Ο πατέρα τη, Νικόλαος Σακελαρόπουλος, διετέλεσε αντιπρόεδρο του Αριού Πάγου και ήταν αναπληρωτή πρόεδρο του ειδικού δικαστηρίου που δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου για το σκάνδαλο Κοσκοτάρ. Βίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο τη το 1978. Το 1982 διορίστηκε κατόπιν διαγωνισμού η συγκήτρια στο Συμβούλιο τη Επικρατείας και το 1988 προήχθη στο βαθμό του παρέδρου. Στο πλαίσιο τη εκπαιδευτική τη άδεια, παρακολούθησε μαθήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου μεταπτυχιακού επίπεδου στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη. Η Εκατερίνη Σακελαροπούλου το 2000 προήχθη στο βαθμό του Συμβούλου και το 2015 στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ήταν μέλος του ειδικού δικαστηρίου που δίκασε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπποκοσταντίνου, για την υπόθεση της Λίσας Λαγκάρτ το 2015. Στις 17 Οκτωβρίου 2018 ανέλαβε την Προεδρία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου. Η κυρία Σακελαροπούλου έχει διτελέσει πρόεδρο τη Ένωση Δικαστών Λειτουργών του Συμβουλίου τη Επικρατεία από το 1993 στο 1995, ενώ υπήρξε και μέλο τη Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Το 2000 έω 2001 επανεξελέγει πρόεδρο τη Ένωση Δικαστών Λειτουργών του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Δίδαξε δίκαιο περιβάλλοντο στην Εθνική Σχολή Δικαστών και από το Μάρτιο του 2015 είναι πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντο. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με άρθρα που αναφέρονται σε ζητήματα συνταγματικού δικαίου και δικαίου του περιβάλλοντος, ενώ έχει εισηγηθεί σχετικά θέματα σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδε. Κύριε Ντονιάδη, να σα ρωτήσω για τον κορονοϊό. Λένε κάποιοι μήπω αναρωτιούνται, μήπω το παρακάνουμε με τα μέτρα που αποφασίστηκαν να πάρθουν και άλλα που προγραμματίζονται. Ναι, ε, να σας πω κύριε ε, Λάμπρο, κύριε Λέγκο. Πέγκος. Πέγκος. Ε, νομίζω ότι η Ιταλία είναι αυτή η οποία δυστυχώς έρχεται να μας δικαιώσει στο ότι η ελληνική κυβέρνηση στο συγκεκριμένο ε, θέμα έχει δείξει αντανακλαστικά αυτά που έπρεπε. Και το ότι πήραμε αυτά τα μέτρα και κλείσαμε πιο νωρί τα σχολεία. Και τα καινούρια μέτρα τα οποία πλέον ε, ανακοινώθηκαν για τις παιδικές χαρές, για οτιδήποτε συνοστίζονται παραπάνω από 4-5 άνθρωποι και στα δικαστήρια και γενικά σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες. Νομίζω ότι δικαιώνω όλα αυτά τα μέτρα και ελπίζω ότι θα πάμε καλά. έχει δείξει ο Πρωθυπουργό ότι λειτουργεί ως Πρωθυπουργό και όχι ως αρχηγός κόμματος σκεφτόμενος το κομματικό κόστος και το προσωπικό κόστος, αλλά σκέπτεται με βάση το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και της Ελλάδας. Και οτιδήποτε χρειαστεί, οποιοδήποτε μέτριο μέτρο θα το πάρει με οποιοδήποτε κόστος γιατί βλέπουμε μπροστά και οφείλουμε να προφυλάξουμε τον πληθυσμό και την Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι εκτός απρόπτου ελπίζω και το εύχομαι και, πιστε, και το πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ομαλά η κατάσταση εφόσον βεβαίως ε, οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι και όλοι οι ειδικοί στην πλειοψηφία τους επαληθευτούν μπαίνοντα στο θέρος η άνοιξη και η, ε, η, η, θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει και η ζέστη η οποία θα έρθει θα διώξει τον ιό και θα δούμε καλύτερες μέρες. Θα τον διώξει ή ο ιός αυτός ήρθε για να μείνει οπότε και τα μέτρα προφύλαξης πόσο μπορούν να διαρκέσουν. Σε αυτό πόσο έχετε δίκιο γιατί, Γίνεται άνω κάτω η ζωή μας. Γίνεται κάτω η οικονομία και ειδικά για μας, για, σαν χώρα επάνω που πήγαμε να ορθοποδήσουμε ξανά από την αρχή. Ναι. Ε, Όπω είπα και προηγουμένω, ζούμε πρωτόγνωρε καταστάσει. Εάν αυτά τα συζητούσαμε πριν από 10 χρόνια, όχι μακριά, δηλαδή να λέγαμε για αυτό το οποίο ζούμε στον Εύρο με του μετανάστε, στα νησιά με του μετανάστε, την κρίση την οποία περάσαμε με τα μνημόνια και βέβαια σήμερα αυτό που γίνεται με τον κορονοϊό, θα λέγανε ότι είναι κάποιο έργο επιστημονική φαντασία. Και όμω ήρθε, χτύπησε την πόρτα και πολύ φαντάζομαι ότι ασχέτως αν υποχωρήσει και εξαφανιστεί από εδώ και πέρα πολύ πιο εύκολα ανάλογο τύπου ή θα χτυπούν την πόρτα μας Άρα ήταν και μια ευκαιρία να θωρακιστούμε όσο μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε τέτοιου είδους καταστάσεις ήταν μια ευκαιρία όπως είπα να οργανωθεί η πολιτεία, είναι αρκετά οργανωμένη έχουμε επιστήμονες εξαιρετικούς ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί από ό,τι φαίνεται, πολύ ομαλά και θετικά μέχρι στιγμή. Και το πιο βασικό από όλα είναι να προλάβουμε καταστάσει πριν εξαπλωθούν και πριν ξεφύγουν από κάθε έλεγχο. Γιατί μετά στο, θα είναι δύσκολο. Το πρώτο είναι η δημόσια υγεία και η Έτσι, προφύλαξη. Γιατί όσα κρεβάτια και να έχει εντατική θεραπεία, ό,τι και να έχει, από τη στιγμή που θα εξαπλωθεί και οι αριθμοί πλέον θα είναι τεράστιοι, δεν θα υπαρκούν. Άρα λοιπόν οφείλουμε να πάρουμε τώρα κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να είναι και λίγο δυνηρά στον τομέα της οικονομίας για να προλάβουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Και στον τομέα της οικονομίας που λέτε κύριε Αντωνιάδη και, και το κράτος ποιο να πρωτοστηρίξει όταν ε, έχουμε σε όλους τους κλάδους χθε. Μίλαγα με έναν φίλο μου, ο οποίο έχει ταξί από τι 4 το απόγευμα μέχρι τι 3 τη νύχτα, είχε βγάλει 15 ευρώ. Έχετε απόλυτο δίκαιο. δίκιο. Ε, τα κομμωτήρια δεν είναι μόνο δι, τα, είναι ξενοδοχεία είναι που είναι είναι μια αλυσίδα που είναι, αλυσίδα. είναι όλη η αλυσίδα Καταρχάς στην ουσία. Καταρχάς ξεκινάμε από τον τουρισμό. Ο τουρισμός εκπροσωπεί το 20% του ΕΠ. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα γύρω στα 40 δις. Φανταστείτε ήδη με το πρώτο μέτρο της Αμερικής για έναν μήνα, το οποίο ενδέχεται και να συνεχιστεί, τι πλήγμα δέχεται ο τουρισμός. Καταρχά είναι το ηθικό μέρο, το επικοινωνιακό μέρο, το οποίο έχει αντίκτυπο και στην ουσία του τουρισμού. Εάν δηλαδή ο τουρισμό που είναι το πιο σίγουρο έσοδο για την Ελλάδα πληγεί. από εκεί και πέρα σκεφτείτε και η πραγματική οικονομία και η καθημερινότητα ε, με όλα αυτά ε, τα κέντρα διασκέδασης, τις ταβέρνες, τις καφετέριες, τις επιχειρήσεις ακόμα και τα εμπορικά καταστήματα έχουν μείωση του τζίρου και θα έχουν ακόμα περισσότερο όταν θα είμαστε κι εμείς, εύχομαι να μην γίνει αυτό, αλλά, αν χρειαστεί προληπτικά, μπορεί να γίνει έστω για 15 μέρες, όταν οι δρόμοι θα είναι έρημοι και θα κυκλοφορεί ψυχή. Ποιο θα παραγγείλει, Ποιο θα πάρει κάτι. Ποιο θα πάρει ταξί, Ποιο θα παραγγείλει. Θα είναι ποιος τραγικό θα... και για την οικονομία. Και νομίζω ότι εάν διαρκέσει αυτό, το χτύπημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και από την κρίση την οικονομική την οποία περάσαμε. Γιατί εδώ ε, ο συγκεκριμένο κορονοϊός πλήττει οικονομικά. Πέραν του θέματο υγεία, και όλη την παγκόσμια κοινότητα. Άρα δεν θα είναι σε θέση και να σε βοηθήσει η παγκόσμια κοινότητα, όπω μα βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήττονται, άρα θα είναι και μικρέ οι δυνατότητε στήριξη. Μάλιστα. Ε, Εσά, επειδή αναφερόμαστε τώρα στην οικονομία και στα προβλήματα αυτά, είναι και το περιβάλλον ε, που πρέπει να διαφυλάξουμε ω κόρυνο οφθαλμού με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις. Έχετε το λιχνίτι, έχετε ζητήματα πάνω που ναι. σας κένεσαν ε, περιοχή Εμείς και υπάρχει δι... και μια αντιπαράθεση τώρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση ναι. για το ε, θέμα αυτό. μπορώ αυτού. να πω ότι η αντιπαράθεση αυτή είναι ψευδεπίγραφη, γιατί και η αντιπολίτευση κινείται στις αποφάσεις της κυβέρνησης και στην κατεύθυνση που δείχνει η κυβέρνηση σε σχέση με την απολιγνητοποίηση όταν ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι πάμε σε κλείσιμο όλων των λιγνητικών μονάδων το 28, και αργότερα το συντόμεσο το 23, για τουλάχιστον ένα μήνα με 40 μέρε από τη μεριά τη αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίω και όλη τη αντιπολίτευση γενικότερα, είχαν συμφωνήσει με το συγκεκριμένο θέμα. Στην πορεία, ε, πιστεύω για ψηφοθυρικού και καθαρά λόγου, συμφωνούν στην απολιγνητοποίηση. Απλώς βρήκαν ένα άλοθη για το θέμα της βίαιης απολιγνητοποίησης της πρόορης και προσπαθούν εκεί πάνω να χτίσουν μια αντιπαράθεση η οποία δεν είναι ουσιαστική. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εντάξει ακόμα τα κόμματα συμφωνούν για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η περιοχή ε, θα δοκιμαστεί για άλλη μια φορά. Εκεί που όλη η Ελλάδα είπε ότι βγαίνει από τα μνημόνια στην περιοχή προσθέθηκε ένα ακόμα μνημόνιο. Γιατί ε, η ενέργεια για την περιοχή εκπροσωπούσε κάποτε το 33 με 34% έφτασε μέχρι και το 40% λόγω κρίσης του ΑΕΠ Σκεφτείτε λοιπόν αυτό το ΑΕΠ να κατακριμνίζεται από το 2023 και μετά ε, Δεν προλαβαίνει να προετοιμαστεί για τα νέα επαγγέλματα στα οποία ε, θα θέλεις να στραφείς Ένα μεγάλο μέρος ήδη από την περιοχή φεύγει στο εξωτερικό για δουλειά το θετικό στην υπόθεση είναι ότι ο Πρωθυπουργό το έχει θέσει ως θέμα προτεραιότητας και ο Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Ενέργεια, ο κύριο Χατζηδάκη, το Υπουργείο Ανάπτυξη. Δίνουμε έναν αγώνα τώρα με το δρόμο, με τον χρόνο και με τη γραφειοκρατία. Η μεγάλη μα εχθρή είναι αυτή. Γιατί και στο παρελθόν είδαμε δεσμεύσεις πρωθυπουργών και υπουργών, αλλά στην πορεία και δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα γιατί δυστυχώ η γραφειοκρατία καλά κρατεί. Άρα η μέρημνα όλων μας και κυρίως των εκπροσώπων της περιοχής στην κεντρική διοίκηση αλλά και την αυτοδιοίκηση είναι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα ενάντια στη γραφειοκρατία να παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Σε αυτή τη φάση κύριε Πέγκο βρισκόμαστε στην κατάρτιση ενός αναπτυξιακού προγράμματος, ενός αναπτυξιακού σχεδίου για την επόμενη μέρα, από το 23 και μετά. Και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη εργάζεται γι' αυτό η Παγκόσμια Τράπεζα, η κυβέρνηση από μόνη της, ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα και οι τοπικοί φορείς ένα δικό τους πρόγραμμα. Αυτά όλα τα τρία μαζί θα παντρευτούν την άνοιξη το καλοκαίρι και θα βγει το τελικό πρόγραμμα. Και περιμένουμε τη χρηματοδότηση από το Ταμείο και από εθνικούς πόρους, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αντισταθμίσουμε ένα μέρος των απολειών. Γιατί σε καμιά περίπτωση, και στην Αμερική και στην Ευρώπη, όπου έγινε αυτή η μετάβαση από ένα συγκεκριμένο καθεστώς σε ένα πιο σύγχρονο, ε, ε, υπήρξε ανάλογο περιστατικό, ανάλογο τέτοιο με την απολυγινητοποίηση, ε, στην καλύτερη περίπτωση αντισταθμίζει το 25 με 30%, στην καλύτερη. Δηλαδή το υπόλοιπο 70 χάνεται. Και άρα σημαίνει ότι οι θέσει εργασία οι οποίε υπήρχαν στην περιοχή, και μιλάω για τον άξονα Φλόρινα Κοζάνη, που αγγίζουν τι 20 πολλαπλασιαστικά 30 και 40 χιλιάδε, γιατί ε, από του υπαλλήλου αυτού. Ε, τα εμπορικά καταστήματα, καταλαβαίνετε, τα διάφορα, οι διάφορε επιχειρήσει που έχουν άμεσα έμεση σχέση πλήττονται. Άρα λοιπόν. Ε, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο για την περιοχή. Οφείλουμε και εμείς να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες. Και να κλείσουμε κύριε Αντωνιάδη με ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι για όλη τη χώρα και όχι μόνο για την περιοχή τη δική σας. Η, η, τουρκική προκλητικότητα συνεχώς εντείνεται, αυξάνεται. Ε, Πού θα οδηγήσει. είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ε, εκφράζω την ικανοποίησή μου κι εγώ ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου γιατί τα αντανακλαστικά του Πρωθυπουργού ήταν καλά, δηλαδή και δεν είμαι ο μόνο, τα μέτρα τα οποία πήρε άμεσα στον Εύρο, νομίζω τα επιδοκίμασε όλο ο ελληνικό λαό και φαίνεται αυτό από τι δημοσκοπήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλου αποφασίσαμε ω κράτο να διαφυλάξουμε τα σύνορά μα και να προφυλάξουμε τη χώρα. Δεν είμαστε κατά αυτών των απελπισμένων ανθρώπων, αλλά οι δυνατότητε τη χώρα έχουν εξαντληθεί προπολού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε ε, λόγος για ανοιχτά σύνορα και για εις μαζική εισδοχή μεταναστών, πλέον στη χώρα ε, θα σημάνει τρομερό κίνδυνο για το μέλλον της χώρας, κατά ανάλογα με τον κορονοϊό, που η εισβολή του κορονοϊού, θα σημαίνει τρομερού κινδύνου σε όλου του τομεί. Από την άποψη τη υγεία, στην οικονομία, στην κοινωνία, σε κοινωνικά θέματα παντού. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι από τη στιγμή που αποφασίσαμε ω χώρα να φρουρήσουμε τα σύνορά μα, να δηλώσουμε ότι πλέον κινδυνεύει, είναι τίθεται θέμα εθνική ασφάλεια για τη χώρα, βλέπουμε ότι και από του Ευρωπαίου υπάρχει η ανάλογη συμπαράσταση. Έτσι, όταν εσύ ο ίδιος δεν προστατεύεις τη χώρα σου, και τώρα έρχομαι και στα τουρκικά. Όταν στα τουρκικά εμεί οι ίδιοι δεν προστατεύουμε τη χώρα μα, ποιο θα έρθει να την προστατεύσει. Όταν εμεί οι ίδιοι δείξουμε αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε και την ναό και τον ενάεριο χώρο και τον εδαφικό χώρο και τον θαλάσσιο χώρο και τον πλούτο μα, τότε ναι, θα βρούμε και συμμάχου. Όταν εμεί όμω δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα στείλει η Γαλλία τα παιδιά τη να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Άρα πρέπει να δείξουμε αυτή την αποφασιστικότητα και νομίζω ότι αυτό είναι και μία προσωπική άποψη η επιχωρητικότητα που έχουμε δείξει κατά καιρού όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει, τρέφει αυτή την απληστία των... και την επιθετικότητα της Τουρκίας η οποία βλέπετε τώρα προκλητικά. Είδαμε την περίπτωση του σκάφους, δηλαδή αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ε, χώρα μας. Αυτό το οποίο γίνεται στον Εύρο είναι μια, μια μεγάλη πρόκληση. Μάλιστα. Το ψευτομνημόνιο με τη Λιβύη είναι μια μεγάλη πρόκληση. Σε όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να σηκωθεί ένα τείχος αποτροπής ισχυρότατο. Άχι. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε όλα τα αρνητικά αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Αντωνιάδη για την παρουσία στην Ευρωνή Επισκόπηση και για όλα όσα μας είπατε. Και να περάσουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στις επίκαιρες ερωτήσεις όπως τις κατέγραψε η Ειρήνη Ανδρουλάκη. Με μελανά χρώματα περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασία του νομού Μαγνησίας ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματο Εργάνη, η μερική και εκπεριτροπή εργασία πρωταγωνιστεί στι νέε θέσει εργασία με 56,33%. Ταυτόχρονα, οι απολύσει τον Ιανουάριο δείχνουν μια άκρο ανησυχητική αυξητική τάση. Σύμφωνα λοιπόν, πάλι με τα ίδια στοιχεία, οι αναγγελίε πρόσληψη στη Μαγνησία έχουν ανέλθει σε 2.681, ενώ οι αποχωρήσει σε 3.283. Ο Υπουργό Εργασία από τη μεριά του δήλωσε ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, τη ΕΛΣΤΑ, η ανεργία έχει μειωθεί το τελευταίο έτο, εξέβρασε όμω την ανησυχία του για τι επιπτώσει που θα έχει η πανδημία του κορονοϊού στην αγορά εργασία. Το μήνα Φεβρουάριο για το νόμο Μαγνησία συγκριτικά με πέρυσι είχαμε 271 θέσει περισσότερε εργασία. Γιατί μου αναφερθήκατε στον Ιανουάριο. Ήδη ο Φεβρουάριο, ο οποίο έχει ήδη ανακοινωθεί, πήγε πολύ καλύτερα από το 19, τον αντίστοιχο μήνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε αυξομοιώσει. Το ζήτημα όμω, κύριε Μηκόπλε, δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δυστυχώ είναι ότι η κρίση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το όνομα κορονοϊό, δυστυχώ θα χτυπήσει όχι μόνο οικονομικά τη χώρα μα, όπω και όλε χώρε, αλλά και τι αγορέ εργασίε. Εκτιμώ ότι η προέκταση. Η, η οι σχεδιασμοί για την αποκλιμάκωση της ενεργεία θα επιβραβευθούν. Ο βουλευτή του κινήματο Αλλαγή, Βασίλη Κεγκέρογκλου, με επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε, ζήτησε να μάθει αν υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο Εργασία προκειμένου συγκεκριμένε κατηγορίε εργαζομένων να απαλλαχθούν από τη διπλή ασφάλιση. Αφορά όλου του ασφαλισμένου του ΤΣΜΕΔΕ που προσλήφθηκαν στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα και πολλοί από αυτού με άλλη ιδιότητα, Πληρώθηκαν και πληρώνονται κανονικά οι ασφαλιστικέ φορέ και του λέτε να πληρώσει ασφαλιστικέ φορέ ω μηχανικό που δεν άρχισε ποτέ το επάγγελμα ούτε στην υπηρεσία που έχει προσληφθεί, επειδή υπάρχει νομική απόφαση αυτή. Όσο αφορά του μηχανικού ασφαλισμένου του πρώην τη ΜΕΔΕ, περιπτώσει υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση έω 31-12 του 2016 προκύπτουν για παλιού ασφαλισμένου του πρώην τη ΜΕΔΕ που έχουν διοριστεί στο δημόσιο έω 31-12 του 1992 και συγκεκριμένα Παλίοι ασφαλισμένοι του πρώην τη ΜΕΔΕ, μηχανικοί, οι οποίοι διορίστηκαν στο δημοσιο εως έω 31-12-1992, σε δικότητα διάφορη από αυτή του μηχανικού, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμού 6 του Αναπτυξιακού Νόμου 23-26-40, ασφαλίζονταν εως 31 31-12 του 16 υποχρεωτικά στο πρώην τη ΜΕΔΕ, λόγω ιδιότητα και κατέβαλαν σε αυτό εισφορές ελεύθερη επαγγελματία και παράλληλα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο δημόσιο, σύμφωνα με τι διατάξει του ΠΙΔΕΛΤΑ 169. 2007 και κατέβαλαν σε αυτό εισφορέ μισθωτού. Και από την Ειρήνη Ανδρουλάκη στι επίκαιρε ερωτήσει που παρακολούθησε ο Φώτης Κωστόπουλο. Στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για του εργαζόμενου και τι επιχειρήσει, αναφέρθηκε ο Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων Ιωάννη Βρούτση, απαντώντα σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Νοτιού Τομέα Αθηνών του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, Χρήστου Κατσότη. Το μέτρο τη αναστολή τη υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα εργάνι κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων μαζί με τη δυνατότητα για εργασία με ευέλικτο ωράριο λειτουργία ή εργασία εξ θα ανοίξει τους ασκούς του ασκού του ΕΟΛΟΥ για να γίνουν όργια αυθαιρεσία. Στο όπω το χτύπημα των εργασιακών σχέσεων, στο ωράριο εργασία κλπ. Τα δύσκολα είναι μπροστά, δυστυχώ, και πρέπει όλοι μαζί. Ενωμένοι, όπως στη συζήτηση που έκανα με τους κοινωνικού εταίρους πριν δύο μέρε, δηλαδή στο θεσμικό διάλογο που είναι απαραίτητο, αλλά λόγω των εκτάκτων γεγονότων, συγκλήθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε. Και από κοινού με αίσθημα ευθύνη, συναποφασίσαμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση για τη χώρα μα. Την πρωτοφανή κρίση, που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλο τον κόσμο. Και την κρίση θα την αντιμετωπίσουμε και θα την ξεπεράσουμε ενωμένοι. Τα μέτρα είναι προσωρινά, δεν είναι μόνιμα. Η αναστολή τη Εργάνη, κύριε Γατσιώτη, για την οποία θα είναι μέσα στην πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, την Εργάνη, την οποία εγώ καθιέρωσα και έπρεπε να είναι προαναγγελτικά ε, όλε οι αλλαγέ ωραρίου, που πολύ σωστά λέτε, θα γίνουν απολογιστικά. Δεν θα υπάρξει στο ζήτημα αυτό. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και καταχρηστικέ συμπεριφορέ και ευθαρρυνσίε. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κανεί δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρο. Όταν λειτουργούμε απολογιστικά όμω, παίρνουμε τι αποφάσει που παίρνουμε προσωρινά. Μετά θα επανέλθει πάλι η εργάνη. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Κορινθίας του συνασπισμού Ριζοσπαστική Αριστερά Γιώργος Ψυχογειό, αναφέροντα ότι οι αγρότε τη Κορυνθία βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο από τα προβλήματα στην αμπελουργία και ελαιοκαλλιέργεια του νομού. Στην απάντησή του, ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Μάκη Βορύδη, ενημέρωσε το Σώμα ότι έω τα μέσα Ιουλίου θα έχει καταβληθεί το σύνολο των αποζημιώσεων στου αγρότε του νομού. Οι αγρότε Κορινθία βρίσκονται σε κατάσταση αδιεξόδου, αφού διαπιστώνουν μέρα με τη μέρα ότι το εισόδημά του για το 19 χάνεται. Οι αιτίε είναι πολλέ. Η παραγωγή του ελαιολάδου είναι μικρότερη από την αναμενόμενη και οι τιμέ του προϊόντο κατρακυλούν ακόμα και κάτω από την τιμή εκκίνηση. Νωρίτερα το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου είδαν τις τιμές και στο επιτραπέζιο στα φύλλη να διαμορφώνονται ακόμα και κάτω από το κόστος παραγωγής. Και αυτό γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά. Για τις ζημίες του 2019 έχουν γίνει 198 αναγγελίες, 3.293 δηλώσεις ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει ήδη και κοινοποιούνται τα πορίσματα, άρα προσδιορίζεται αυτό. Έχουν καταβληθεί ήδη 493.000 ευρώ οι αποζημιώσεις θα έχει, εκτιμάμε, τελειώσει η διαδικασία των αποσμιώσεων για το σύνολο ή σχεδόν για το σύνολο με τέλη Ιουνίου με μέσα Ιουλίου. Άρα λοιπόν ό,τι είναι αυτό το οποίο αποσμιώνεται από πλευρά σε λιγά, θα αποζημιωθεί. Και να παρακολουθήσουμε και τις επίκαιρες ερωτήσεις που κατέγραψε ο καλός συνάδελφος Παναγιώτης Βολάνης. Το θέμα των μέτρων προστασία των εργαζομένων από τον κορονοϊό έθεσε με επίκαιρη ερώτησή τη η Βουλευτής τη Ελληνική Λύση Μαρία Θανασίου, ζητώντα να μην χρησιμοποιηθεί η κανονική του άδεια. Ειδικά για τι περιπτώσει που ενήλικε για οποιοδήποτε λόγο εξαιτία του ιού πρέπει να απέχουν τη εργασία του, θα πρέπει να λάβετε μέτρα αφενό για το χαρακτηρισμό αυτή τη απουσίας. Δεν είναι δυνατόν να καταναλώνεται η κανονική άδεια και η αναρωτική για αυτό το σκοπό. Αφετέρου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων για αυτό το διάστημα. Πρέπει να υπάρξει μια ισόρροπη παρέμβαση και να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρήσεις, απάντησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης πρέπει με δημοσιονομικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να προφυλάσσουμε και την κοινωνία και τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Διότι αν ρίξει όλο το βάρος αυτή τη στιγμή στην επιχειρηματική κοινότητα, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχουν θέσει εργασία. Κατανοούμε όλη την αναγκαιότητα που πρέπει να υπάρξει για μια ισόρροπη παρέμβαση και αυτό ακριβώς κάνουμε. Να μείνουμε σε θέματα του Υπουργείου Εργασία και στην αδήλωτη εργασία, καθώ ο βουλευτή του κινήματο Αλλαγή, Βασίλη Γκεγκέρογλου, ζήτησε την επίσπευση τη υπουργική απόφαση που μειώνει το πρόστιμο των 10.500 ευρώ σε 2.000 ευρώ, εφόσον η επιχείρηση προσλάβει τον αδήλωτο εργάτη τουλάχιστον για 12 μήνε. Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε από το Υπουργείο και αναμένεται να δημοσιευτεί, απάντησε ο Υπουργό Εργασία Γιάννη Βρούτση. Τέλο το ζήτημα της μη αποδοχής αιτήσεων από τις αρχές του 2019 από τον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα στέγασης υπερήλικων ομογενών παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση έθεσε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Λεωνίδας Στολτίδης. Δρομολογείται νομοθετική ρύθμιση για τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος και τη διευκόλυνση της διεκπαιρέωσης των αιτήσεων από τον ΟΠΕΚΑ, τόνισε η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Στο σημείο αυτό κοντά μας έχουμε τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Δημήτρη Βαγενά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Πέγκο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ε, να πάμε στο, στο θέμα του Εύρου και στο μεταναστευτικό. Πώς αξιολογείτε τις, τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Δείχνει ο κόσμος βάσει των δημοσκοπήσεων να επικροτεί το, τους χειρισμούς που έγιναν στον ευρώ. Εσείς τι λέτε επιτέλους η κυβέρνηση αποφάσισε να πραγματοποιήσει αυτά που λέγαμε εμείς σαν αντιπολίτευση. Ε, αν είχε γίνει και ο, το τείχος που, λέ, που έλεγε ο πρόεδρός μας, ο κ. Βελόπουλο, τσιμπεντένιος τείχος, 200 χιλιόμετρα και είχε αποκλειστεί όλος ο Εύρος από την Τουρκία, δεν θα είχαμε αυτά τα σημερινά δεδομένα που γίνονται κάθε, κάθε βράδυ εκεί και με όλες τις παρενέργειες. Ευτυχώς όμως η συνεργασία της αστυνομίας με το στρατό έχουν φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Ε, πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι ότι η οικονομία της Τουρκίας έχει ήδη ισοπεδωθεί, είναι στα, στα πρόθυρα χρεοκοπίας και προσπαθεί ο Εντοργάν με διάφορες κινήσεις, έχει όμως τρεις σύτες, μία στη Συρία μία στον Εύρω, μία στην Ευρώπη προσπαθεί να, να δείξει και να κάνει μία κίνηση για να κατανάλω κατανάλωση εσωτερική, για εσωτερική κατανάλωση. Ελπίζω θα το δει και θα σταματήσει όλες τις υπόλοιπες κινήσεις του. Λέει μία παροιμία του λαού ότι το, το θεριά λαβωθεί, τε προτού το τέλος του, σπαράζει και κάνει τα διάφορα αυτά πράγματα. Ελπίζω να έχουμε θετική εξέλιξη. Το φρόνημα των ε, ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί στον Εύρο, δίνουν τη μάχη, δέχονται τα δάκρυγόνα ε, από τις τουρκικέ προκλήσεις και από τους μετανάστες που έχουν εφοδιαστεί, όλα αυτά πώς το βλέπετε. Ε, το βρίσκω αρκετά υψηλό. Βλέπω ότι και οι Έλληνες, οι, οι χωρικοί αυτοί που ζουν εκεί πέρα συνδράμουν με, με τον τρόπο τους στην επίλυση του θέματος και είναι προστοθετικό, είναι πολύ προστοθετικό. Ελπίζω να έχουμε μια ευνοϊκή εξέλιξη κυπρά στον Εύρο και να σταματήσει ο, ο Εντοργάν τα παιχνίδια του, εις βάρος της Ελλάδας. Ελπίζω. Μαι. Και βλέπω ότι και ορισμένοι από την Ευρώπη, όπως είναι η Αυστρία που έστειλε αστιφύλακες, η Κύπρος σαν ελληνική χώρα, έστειλε αστυνομικού εκεί πέρα να βοηθήσουν και άλλες χώρες, ελπίζω να, είναι τα, να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα από αυτό. Ε, επειδή τώρα που είπατε για την Αυστρία που έστειλε βοήθεια, επειδή κατηγορούν ε, εντό εικόνων κατηγορούν τον πρόεδρό σα ότι θέλει να γίνει ε, σαν τον Όρμπαν, να γίνει Όρμπαν της Ελλάδας και επειδή ε, ιδεολογικά ο, και ο Κούρτς είναι κοντά τώρα που βοηθάει ο Κούρτς, πώς το βλέπετε εσείς. Ε, δεν νομίζω ότι θέλουν να κάνουν ότι είμαστε σαν ο Πρόεδρός μας είναι σαν τον Όρμπαν της, ε, της, της Ουγγαρία. Δεν νομίζω. Εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, έχουμε προτάσεις και αν μας ακούγανε από την αρχή δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που είμαστε σήμερα στον Εύρο. Ούτε και, στην, ε, και στο Αιγαίο και στα νησιά μα. Διότι αν, ακούγαν, αν μας ακούγανε και δημιουργούσαν υποδομή σε ξερονίσια και ήξερε ο κάθε από απέναντι ότι ερχόμενος στ, στην Ελλάδα θα πήγαινε σε ένα ξερονίσι με υποδομή φυσικά, έτσι, θα πήγαινε σε ένα ξερονίσι δεν θα δίνει τα καλά τα χρήματα γιατί κάθε ένας πληρώνει περίπου γύρω στις 2.000 δολάρια για να έρθει στην Ελλάδα με τη βάρκα και θα πήγαινε σε ένα ξερονίσι και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί πέρα μέχρι να γίνει η διαλογή ποιο δικαιούται άσυλο και ποιο όχι και θα επιστρέψουν πάλι πίσω, δεν θα, τα... θα ήταν αποτρεπτικό παράγοντα για, αυτ... για αυτά που γίνονται στα νησιά μα. Δυστυχώ όμω, κάλιο αργά παρά ποτέ μα ακούσανε για τον Εύρο. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μάλιστα, τα ξερονίσια, λέτε εσείς, είναι, θα ήταν μια λύση. Είναι ναι, κάτι είναι... το οποίο α... α... αρχίζει έχει πέσει το τραπέζι, είναι υποσκέψη τώρα. Είναι... τώρα είναι υποσκέψη. Είναι αποτρεπτικός παράγοντας. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση που, ε, που είχε οποία... ακουστεί, ε, δεν θυμάμαι από ποιον, με? μάλλον από τον κύριο Κορκίδη, ε, να μπαίνανε αυτοί οι μετανάστες σε, κλιστές σε κλειστές σε, 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 καράβια. Αντί να πάνε στην ενδοχώρα στι κλειστέ δομέ, να σε καράβια <laughs> μέσα. Δεν γίνεται να, να φιλοξενηθούν Επιτρέπεται τώρα. Σε μεγάλα καράβια. Με... επιτρέπεται τώρα Ολόκληρο καράβι του πολεμικού μα ναυτικού να πηγαίνει εκεί πέρα και να, δι... να είναι σαν ξενοδοχείο. Αυτά είναι απαραδεχτικά. Όχι, τα θα μπορούσαν τα... να είναι παροκλεισμένα καράβια, όχι του ε. μάχημα καράβια του. Δεν, πολεμικού δεν, δεν, απαρακλεισμένα... δεν, δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτή εδώ. Δεν νομίζω ότι είναι λύση. Λύση είναι να γνωρίζουν οι, οι απέναντι ότι οι ερχόμενοι στην Ελλάδα θα βρεθούν σε ένα ξερονήσι. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν ποτέ στην κύρια χώρα και θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας. Διότι έρχονται όλοι, δεν έχουν χαρτιά, τα σκίζουν και τα διαβατήρια και τα πιστοποιητικά που έχουν, αλλά το iPhone που διαθέτουν ενημερώνονται και λένε «Ελάτε στην Ελλάδα, έχουμε 500 ευρώ το μήνα δωρεάν, συν φαγητό δωρεάν και η ζωή είναι ε, χαρισάμενη». Και κάποια στιγμή θα κοιτάξουμε να πάμε και στην κυρία χώρα για να βρεθούμε στην Ευρώπη. Αυτοί, αυτές, αυτά τα γεγονότα δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Αποτρεπτικός παράγοντας ήταν και είναι νομίζω τα, τα κατοίκητα νησιά. Μάλιστα. Αυτό είναι η προσωπική μας θέση. Μια και λέμε για τα νησιά, είπαμε και για καράβια, να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές. Mm -hmm. Και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Γαβαλά, όπου εκεί και ο κύριος Πλακοτάκη αναφέρθηκε στην πρόσφατη πανδημία, στην πανδημία, και στο ύποπτο κρούσμα που υπήρξε στο Blue Star Μήκονος. Ο Χρήστο Μπουκόρο, εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στα άρθρα του νομοσχεδίου και κατέληξε λέγοντα ότι ουσιαστικά το νομοσχέδιο προβλέπει τα αυτονόητα. Καλό ο Υπουργό στην αρχική τοποθέτηση. Είναι, είπε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που δεν ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ανακαλύπτει τον τροχό ή την πυρίτιδα, αλλά έρχεται να θεσπίσει ζητήματα τα οποία σέρνονται στο χρόνο και δημιουργούν προβλήματα. Από την πλευρά του, ο του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορνιό συμφώνησε με ορισμένα άρθρα, ενώ είπε ότι αποσυντονίζεται η ακτοπλοεία. Δεν μπορεί να λέγεται εξυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού δικτύου όταν ουσιαστικά απορριθμίζει το ακτοπλοϊκό δίκτυο και στην ουσία επιβραβεύει τους πειρατές. Ο Δημήτρη Μπιάγκη, συζητητή του κινήματο Αλλαγή, είπε ότι το νομοσχέδιο δεν προσφέρει κάτι καινούριο και δεν φαίνεται το κυβερνητικό αποτύπωμα. Εμένουν τα ερωτήματα τα οποία και οι, αν θέλετε, και οι αμφιβολίε οι οποίε έχουμε για τη δυναμική που δείχνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Χρειάζεται, θεωρούμε εμεί, πολιτικό θάρρο και πολιτική τόλμη, αγαπητοί συνάδελφοι τη κυβέρνηση, για να εισάγει ένα κάτι καινούριο για να δείξει μέσα από το κυβερνητικό σου έργο την πραγματική σου ταυτότητα. Την ελληνική λύση εκπροσώπησε ο κύριο Βιλιάρδο, ο οποίο είπε ότι δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικέ αλλαγέ στην ακτοπλοεία λόγω τη οικονομική κρίση. Γνωρίζοντα πω η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη, οπότε έχει ελάχιστου πόρου στη διάθεσή τη για πραγματικέ αλλαγέ, ουσιαστικά μηδενικέ. Τα ψέματα ειλικρινά δεν βοηθούν. Οπότε είναι καλό να τα αποφεύγουμε. Εμεί πάντω τα αποφεύγουμε. Λέμε πάντοτε την αλήθεια. Ο ειδικό αγορητή τη Μέρα 25, Κρήτον Αρσένη, επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα άρθρα μεταξύ των οποίων ο προπολογισμό για τι άγονε γραμμέ. Όσον αφορά την, αυτό που έχουμε επισημάνει ξανά και ξανά, τη μείωση του προπολογισμού για τι άγονε γραμμέ, μειώνουν τα δρομολόγια. Όταν έχει λιγότερα δρομολόγια, έχει λιγότερη πρόσβαση. Οπότε αυτό παρακαλώ πολύ, κοιτάξτε το, γιατί είναι ένα κίνδυνο για του νησιώτε. Τέλο, η Διαμάντο Μανολάκου και η βουλευτή του Κομιστικού Κόμματο Ελλάδο Μαρία Κομνινάκα Επικεντρώθηκαν στο γεγονό ότι δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι στην ακτοπλοεία. Ζητάμε ουσιαστικά μέτρα προστασία για του εργαζόμενου και δεν λέτε τίποτα. Και αν θέλετε, αυτή η στάση μα μας ανησυχεί και πιο πολύ από τον κορονοϊό. Το γεγονό ότι ενώ ήταν εν γνώση τη πλειοκτήτρια εταιρεία και θέτουμε και το ερώτημα αν ήταν και εν γνώση του Υπουργείου, το γεγονό ότι μέσα στο πλήρωμα του πλοίου υπήρχε ένα ύποπτο περιστατικό που είχε ήδη ταξιδέψει από τον Πειραιά μέχρι την Καβάλα, περνώντα από 12 λιμάνια στο, στη διαδρομή. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο από τι υπηρεσίε του Υπουργείου Υγείας ότι το τεστ που έγινε στο μέλος του πληρώματο του Blue Star είναι αρνητικό. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον βουλευτή τη Ελληνική Λύση, τον κύριο Δημήτρη Βαγενά. Ε, βουλευτή στο νότιο τομέα. Ακριβώς, Στο το Β3. Και θα σα ρωτήσω μετά για το ελληνικό. Βεβαίως. Να μα πείτε, γιατί θα γνωρίσετε από πρώτο χέρι το τι γίνεται εκεί, στη βουλευτή περιοχή. Πρώτο πάμε όμω εκεί πέρα να δούμε, να μείνουμε στο θέμα και να μα πείτε πώ κρίνεται η στάση των Ευρωπαίων. Βοηθάνε εν τη πράγμαση, είναι υποκριτική, χρειάζεται να επιμείνουμε ή να γίνουμε πιο σκληροί ή πιο απρόβλεπτοι. Σε ποιο θέμα στο θέμα το μεταναστευτικό και κυρίω και στον ευρώ. Προ το, παρόν δεν έχουμε ουσιώδει αποδείξει. Έτσι. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή αν συμβεί κάτι δεν θα στείλει ποτέ ο αυστριακός στρατιώτης στην Ελλάδα για να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Δεν θα στείλει ποτέ ο Γερμανός στρατιώτης Γερμανού, πολλ... αν και δεν έχουν στρατό οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι, ο Ισπανοί, οποιοδήποτε, δεν θα στείλουν ποτέ στρατό δικό τους να πολεμήσουν για την Ελλάδα. Να ξέρουν ότι ό,τι είναι θα το τραβήξουμε μόνοι μας, εμείς οι Έλληνες, οπότε πρέπει να είμαστε σε, αυτά, σε αυτά τα δεδομένα ενωμένοι. Και όχι προστριβές και διάφορα επακόλουθα που δημιουργούνται. Καταλάβατε. Μάλιστα. Αυτό, αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση. Ε, Προ το παρόν δεν έχουμε δει θετικά, πολύ θετικά αποτελέσματα εκτό από, από αυτέ τι κινήσει που γίνανε που στείλανε οι Αυστριακοί μερικού αστυνομικού και οι Πολωνοί ακόμη στείλανε μερικού αστυνομικού και φαίνεται, η Frontex. Φαίνεται πάντω ότι είμαστε ενωμένοι στο θέμα αυτό, όπω ενωμένοι είμαστε και στη μάχη κατά του κορονοϊού. Τώρα, για να περάσουμε και στο άλλο τεράστιο θέμα. Εκεί, εκεί αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα ειλικρινά είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ε, παρακολούθησα προχτές μία δήλωση που έκανε η Μέρκερ, η, η, η της Γερμανίας, η οποία είπε το εξής, ότι η υπηρεσία τη την ενημερώσαν ότι μπορεί το 80% να νοσήσει, το... να νοσήσει από τον κορονοϊό. Εκεί λοιπόν είναι πολύ, εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Για να το λέει αυτό η Μέρκελ. Για να το λέει αυτό η Μέρκελ, κάτι γνωρίζει. Ευτυχώ ε, το σύστημα, το σύστημα υγεία τη Ελλάδα αντέδρασε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι αντιδράσαν οι Ιταλοί και έχουμε το παράδειγμα τι γίνεται στην Ιταλία. Γιατί αν και οι Ιταλοί είχαν αντιδράσει νωρίτερα, δεν θα είχαμε ε, φτάσει σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει η βόρειο Ιταλία σχεδόν να είναι απομονωμένη από την νότιο Ιταλία. Πρέπει όλοι να ακολουθούμε του κανόνε τη υγιεινή και του φορεί ό,τι αυτοί μα λένε. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση και θέλει πάρα, πάρα μα πάρα, πάρα πολύ προσοχή. Πλήσουμε τα χέρια και όλου του κανόνε υγιεινής. Άρα αυτό... βάζετε, βάζετε, καλό βαθμό στον τον Υπουργό, ποιο θα το πιστωθεί που λέτε ότι αυτό, σε αυτό έλειπε να μην είχαμε κάνει. Αυτό έλειπε να μην είχαμε κάνει. Είναι, τα, αυτά που έπρεπε να συμβούν. Ωστόσο, έπρεπε... ωστόσο το θέμα αυτό έχει βρεθεί λίγο στο επίκεντρο ο, ο πρόεδρό ε, με την επαγγελματική του δραστηριότητα, με μια αλήφη που διαφήμιζε. Αυτό που είπε ο πρόεδρο πρόεδρος στο... μας, συγχωρείτε, αλλά αυτό που είπε ο πρόεδρο μα δεν είπε ότι θαραπεύει mm. αυτή η αληφή των Βυζαντινών. Το, το μόνο που είπε ότι είναι φυσική αληφή για απολύμαση και τίποτα άλλο. Ούτε θαραπεύει, ούτε τίποτα άλλο. Mm. Είναι φυσική, φυσική αληφή για απολύμαση. Διότι όλα τα χημικά της απολύμασης είναι αυτά που πουλάνε στα φαρμακεία και στα σούπερ market, τα... όλα είναι χημικά. Το μόνο που είπε ο πρόεδρό μα είναι ότι αυτό είναι φυσικό προϊόν απολύμαση και τίποτα άλλο. Όχι ότι ε, θαραπεύει και τίποτα Μάλιστα. συνεχόμενο. Καταλάβατε αυτό, αυτό είναι τώρα. Το πήραν ορισμένα κανάλια που θέλαν να δημιουργήσουν το νόρε του και κάναν αυτό που έχουν κάνει. Ε, <βλουτι> να περάσουμε και στο θέμα στο ελληνικό τώρα. Και οι μπουλντόρε, πότε θα έρθουν εσεί, τι ε, 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 πληροφόρηση έχετε. Αυτό δυστυχώ βλέπω να έχει κολλήσει το θέμα στο καζίνο. Εκεί είναι το πρόβλημα με το καζίνο και δεν βλέπω να ξεκολλάει εύκολα. Ελπίζουμε. Ο προηγούμενος, ο προηγουμένος ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, είχε πει ότι πριν το νέο έτος θα είχαν ξεκινήσει οι τώρα πάμε προς το τέλος Μαρτίου και ακόμη τίποτα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Προσωπική... δεν έχω προσωπική γνώμη για τίποτα παραπάνω. Το μόνο που παρακολουθώ το θέμα είναι ότι έχει κολλήσει προ το παρόν με το θέμα καζίνο. Τώρα, άμα τελειώσει το θέμα καζίνο και δημιουργηθεί κι άλλο πρόβλημα, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι οι ειδικοί που έχουν. Πρέπει να επιταχυνθούν τη διαδικασία να για να ξεκινήσει το αναπτυξιακό Έτσι, αυτό. Το... Έτσι, όπω το λέτε. Όπως το λέτε. Μάλιστα. Αυτά. Κύριε Βαγενά, σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στην πρωινή επισκόπηση και στο σημείο αυτό και εκπομπή. Ολοκληρώνεται, γιατί πρέπει να παραδώσουμε τη σκητάλη στην Αλεξία ορκωμοσία. Κουλούρη και στην έκτακτη εκπομπή που θα ακολουθήσει με αφορμή την ορκομοσία της νέας Προέδρου. Μάλιστα. Εμείς Εμεί θα τα πούμε την Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.